Για άλλη μια χρονιά, παλιές δόξες του ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο του Μελιδονίου προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αντώνη Μαθιούδη, παλιού παίκτη και προπονητή της τοπικής ομάδας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τον Αύγουστο του 1998. Αυτή τη φορά προσκεκλημένη ήταν η ομάδα παλεμάχων του Όφη σε ένα φιλικό που έγινε το Σάββατο μέσα σε εξαιρετικό κλίμα και με όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν. Σημείο αναφοράς η παρουσία των προπονητών Γιάννη και Κώστα Πετράκη, που έλκουν την καταγωγή τους από το Μελιδόνι, από την πλευρά της μητέρας τους. Μάλιστα, ο Γιάννης Πετράκης τιμήθηκε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, με τον ίδιο να είναι πασίχαρος, όχι μόνο για την παρουσία του δίπλα σε παλιούς συμπαίκτες του, φορώντας τη φανέλα του Όφη, αλλά και για το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισημοποιηθεί η επιστροφή του στους πάγκους, αφού σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει στην Κύπρο για να αναλάβει και πάλι την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Τιμήθηκαν ακόμα στο περιθώριο του αγώνα ο Λευτέρης Πουπάκης, ο παλέμαχος διαιτητής Μανώλης Καλαϊτζάκης, καθώς και ο αείμνηστος πρόεδρος του Μελιδονίου Δημήτρης Μαστοροκωνσταντάκης, με τον προπονητή των παλεμάχων Μελιδονίου Κώστα Σπυριδάκη να μιλά για την εκδήλωση στην κάμερα της Κρήτη TV. Είναι η μέρα συνάντησης για το Μελιδόνι και είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι κάθε χρόνο 8 Αυγούστου. Με μια ομάδα είτε από το Ρέθινο είτε από τον Όφη μας έκανε την τιμή φέτο να έρθει να τιμήσει αυτόν τον αγώνα μας. Γίνεται προς τιμή του κ. Αντώνη Μαθιούδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με προσφορά όχι μόνο παιχτική αλλά και οικονομική και στην ομάδα, που δυστυχώς τον χάσαμε κάποια στιγμή, και γι' αυτό γίνεται αυτή όλη η διαδικασία του αγώνα και της ημερίδας αυτής, αν θέλετε, για να κάνουμε και μια συνάντηση συμπαιχτών του και συναδέλφων του που παίζουν ακόμα, γιατί είσαι συνάδελφος και από τον Όφη,